προηγούμενη διαδρομή μου παρακολούθησα το μάζεμα του τσαγιού στη Βρύνενα και περιπλανήθηκα στο γραφικό πύλιο. Επισκέφτηκα το λαογραφικό μουσείο στην Πορταριά, παρακολούθησα μάθημα ραπέλ στις Μηλιές και δοκίμασα παραδοσιακή πιλιορίτικη γαλατόπιτα στο Σέσκλο. Μετά το πύλιο, σειρά έχει η υψηλότερη οροσειρά της Πελοποννήσου, ο Ταΐγετος. Ο Ταΐγετος εκτείνεται από το οροπέδιο της Μεγαλόπολης μέχρι το ακροτήριο Τέναρο. Πήρε το όνομά του από την πλειάδα Ταϊγέτη, κόρη του Άτλαντα και της Πλειώνης. Στα χρόνια του Βυζαντίου ονομάστηκε Πενταδάκτυλος, λόγω των πέντε κορυφών του, που από την Ανατολική Μάνη φαίνονται σαν μια κλειστή γροθιά. Μέχρι το 1821 το όρος λεγόταν Αγιολιάς από τον προφήτη Ηλία, την ψηλότερη κορυφή του, που έχει ύψος 2.407 μέτρα. Η κορυφή αυτή έχει σχήμα πυραμίδας, είναι ένα σχεδόν τέλειος κόνος και από εκεί η περιοχή πήρε το όνομά της, Λακωνία. Πρώτος μου σταθμός, ένα λακωνικό χωριό βορειοανατολικά του Ταΐγετου, το Καστόρι. Φτάνω στο Καστόρι μετά από περίπου 3 ώρες. Είναι ορεινό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 500 μέτρων και έχει 500 κατοίκους. Τώρα γίνονται τα πρώτα βήματα τουριστικής αξιοποίησής του. Το χωριό είναι σχεδόν παρθένο. Είναι ιδανικό για χαλάρωση, αλλά και για αθλητικές δραστηριότητες. Εδώ μπορεί κανείς να κάνει πεζοπορία, μότοκρος, τζίπινγκ, βόλτα με κανό και ποδηλασία. Ανεβαίνοντας, πέτυχα μια ομάδα mountain bikers που έχει έρθει για προετοιμασία. Είμαι η Φασόη Βαρβάρα, κάνω 10 χρόνια ποδηλασία, επαγγελματικά ασχολούμαι τα τελευταία 3. Είμαι πρωταθλήτρια το 2015 στο ποδήλατο του βουνού και το 2014 στο ποδήλατο του δρόμου. Είμαστε η ομάδα της Electric Rev. Έχουμε έρθει για την αρχική μας προετοιμασία στην περιοχή του Ταϊγέτου. Κάνουμε προετοιμασία και με συμμετικά και με ηλεκτρικά ποδήλατα. Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό. Προετοιμαζόμαστε και για τους αγώνες που έρχονται για το 2016. Θα πάω μαζί τους. Άραγε θα μπορέσω να τους ακολουθήσω. Μετά από τη διαδρομή μου στο βουνό, ώρα για χαλάρωση στο ποτάμι. Το φαράγγι του ποταμού Κάστορα είναι πολύ όμορφη τοποθεσία. Θα ξεκουραστώ πριν φύγω για τη Σπάρτη. Το ποτάμι φτάνει μέχρι τον Ευρώτα. Η διαδρομή είναι περίπου μισή ώρα.
Τα δέντρα έχουν ρίξει τα φύλλα τους και το τοπίο είναι παραμυθένιο. Συναντώ γεφυράκια και ερείπια παλαιών οικημάτων. Φεύγω για Σπάρτη. Η Σπάρτη είναι η πρωτεύουσα της Λακωνίας και είναι χτισμένη στη δεξιά όχθη του ποταμού Ευρώτα. Ο Ευρώτας ήταν σύμφωνα με το μύθο ο βασιλιάς της Λακωνίας και η Σπάρτη ήταν η κόρη του. Από αυτήν πήρε το όνομα και η πόλη. Ένας από τους μύθους λέει ότι ο βασιλιάς έπεσε στο ποτάμι και πνίγηκε επειδή δεν άντεξε μία ήττα από τους Αθηναίους. Έτσι πήρε ο Ευρώτας το όνομά του. Η Σπάρτη έχει ταυτιστεί με την Ανδρεία και την πολεμική αρετή. Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες ήταν λαός πολεμικός, πειθαρχημένος και σφυριλατημένος στη φωτιά της μάχης. Ο βασιλιάς Λεωνίδας είναι παγκόσμιο σύμβολο Ανδρείας και ήθους. Ο Λεωνίδας και οι 300 Σπαρτιάτες που πολέμησαν στις Θερμοπύλες μνημονεύονται μετά από 2.500 χρόνια με θαυμασμό για τη θυσία τους. Στο κέντρο της Σπάρτης βρίσκεται το Μανουσάκιο Μουσείο Αστικού και Λαϊκού Βίου. Το μουσείο είναι το παλιό σπίτι των Σπαρτιατών αδερφών Μανουσάκη. Μπαίνοντας σε καθένα από τα 7 δωμάτια του σπιτιού, είναι σαν να ταξιδεύεις πίσω στον χρόνο. Σε κάθε δωμάτιο εκτίθενται έπιπλα, αντικείμενα, οικογενειακά κοιμήλια, ενδυμασίες και φωτογραφικό υλικό από τις αρχές του 20ου αιώνα. Στο χώρο που κάποτε ήταν το χολ του σπιτιού, είναι κρεμασμένο το Οθωμανικό λάβαρο που έφερε ο θείος Μανουσάκης από τη Λέσβο το 1912, μετά την απελευθέρωση του νησιού από τους Τούρκους. Πέρασε η ώρα με τις αναμνήσεις και με περιμένουν στο συνεταιρισμό γυναικών Σπάρτης στη Σελασία. Θα κάνω και μια γρήγορη στάση στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών, το μοναδικό στα Βαλκάνια. Το μουσείο εγκαινιάστηκε το Μάρτιο του 2013 και μας ταξιδεύει στην εξέλιξη των φωτογραφικών μηχανών του 20ου αιώνα. Το Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Τάκια Ιβαλή βρίσκεται στην είσοδο του ιστορικού Μιστρά, 5 χιλιόμετρα έξω από τη Σπάρτη. Τα εκθέματα είναι δωρεάν από την προσωπική συλλογή του φωτογράφου Τάκια Ιβαλή, ο οποίος καταγόταν από τον ιστορικό Μιστρά. Ο επισκέπτης θα δει όλη την ιστορία της φωτογραφικής μηχανής περίπου από το 1890, που είναι η πρώτη φωτογραφική μηχανή του μουσείου, μέχρι τη δεκαετία του 1990. Τα εκθέματα που υπάρχουν στο μουσείο μέσα είναι φωτογραφικές μηχανές αλλά και εξαρτήματα των τότε αλλά και τώρα φωτογράφων, όπως τρυπόδια, φλας, είδη σκοτεινού θαλάμου, αλλά φτάνουμε μέχρι και σε φωτογραφικές μηχανές που χρησιμοποιούσαν στα αεροπλάνα για αεροφωτογραφίες της δεκαετίας 40 και 50. Η προσωπική συλλογή του Τάκη Αϊβαλή είναι από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές φωτογραφικών μηχανών στον κόσμο και γι' αυτό έχει και μία ιδιαίτερη θέση στο βιβλίο Guinness. Ώρα για φαγητό. Πηγαίνω στη Σελασία, στο συνεταιρισμό γυναικών Σπάρτης. Ο συνεταιρισμός γυναικών εν Σπάρτη λειτουργεί λίγους μήνες και στεγάζεται σε ένα πετρόχτιστο κτίριο. Το χωριό έχει 400 κατοίκους. Οι περισσότεροι ζουν από τις ελιές. Οι 20 κυρίες ασχολούνται με μαγειρέματα. Φτιάχνουν γλυκό και μαρμελάδα ελιά, λικέρ, παραδοσιακά γλυκά και φαγητά. Οι γυναίκες αυτές
έχουν φέρει την κουζίνα τους εδώ στο συνεταιρισμό και μαγειρεύουν για μας όπως και για την οικογένειά τους. Η Παναγιώτα μας φτιάχνει κολοκυθοκεφτέδες και δίπλα της η Ελένη γκόγκες, δηλαδή χειροποίητα ζυμαρικά. Η Παναγιώτα χρησιμοποιεί την κίτρινη κολοκύθα. Το μυστικό για τον κολοκυθοκεφτέ είναι να μην τσιγκουνευτεί στα υλικά. Θα βάλει μπόλικη φέτα και κεφαλοτήρι, πολύ κρεμμύδι και αρκετό σκόρδο. Οι γκόγκες της Ελένης φτιάχνονται γρήγορα με αλεύρι, νερό και αλάτι. Σερβίρονται ως κύριο πιάτο και παραδοσιακά προσφέρονταν τις απόκριες με τριμμένο τυρί. Η Ελένη είναι πολύ επιδέξια στο πλάσιμο. Πλάθει τα ζυμαρικά αυτά σε κορδόνια. Τα κόβει και τα σέρνει ένα-ένα σχηματίζοντας μικρά κοχύλια. Τα βράζει σε μπόλικο νερό. Στο τέλος θα τα περιχύσει με καυτό φρέσκο βούτυρο. Για τους κολοκυθοκεφτέδες, η Παναγιώτα τρίβει όλα της τα υλικά. Τα καρότα, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τα ανακατεύει με τα μυρωδικά της. Δυόσμο, μαϊντανό, κύμινο και αλάτι. Ρίχνει τη φέτα χοντροκομμένη, μπόλικο κεφαλοτήρι, λίγο αλεύρι και ώρα για το πλάσιμο. Οι κολοκυθοκεφτέδες θέλουν πολύ καυτό λάδι για να γίνουν τραγανοί. Θα τους συνοδεύσει με γιαούρτι, κύμινο και μαϊντανό. Rien de meilleur pour un festin que des produits frais du jardin. Cueillez-les au petit matin, votre succès sera certain. Ήταν μεγάλη. Μετά από το υπέροχο φαγητό, τα μάτια μου κλείνουν. Ώρα να πηγαίνω στον ξενώνα μου για ύπνο. Ξημέρωσε. Με το πρώτο φως ξεπροβάλλει μπροστά μου ένα τοπίο άγριο και γοητευτικό. Βράχη, θάλασσα, κάστρα και δυνατός αέρας. Βρίσκομαι στη Μάνη. Φτιάχνω ένα γρήγορο πρωινό και ξεκινάω. Το Ίτιλο είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις. Το αναφέρει και ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Αντίθετα με τα χωριά της Δυτικής Μάνης, είναι καταπράσινο. Έχει 180 μόνιμους κάτοικους, αλλά δεν βλέπω ψυχή στο δρόμο. Έχουν πάει όλοι στις ελιές.
Το λάδι της Μάνης είναι γνωστό για την καθαρότητα, τη γεύση και το άρωμά του. Το μάζεμα είναι πολύ κουραστικό και αυτή την περίοδο όλο το χωριό είναι στο πόδι. Στο κέντρο της Μάνης είναι η άτυπη πρωτεύουσά της, η Αρεόπολη. Για το ποιοι και πότε έχτισαν την Αρεόπολη, μόνο θρύλοι υπάρχουν. Πήρε το όνομά της από τον Άρη, το θεό του πολέμου. Είναι πέτρινος διατηρηταίος οικισμός και τους καλοκαιρινούς μήνες σφίζει από ζωή. Πάνω από την πόλη δεσπόζει το καμπαναριό της εκκλησίας του Ταξιάρχη που φαίνεται από όλη την περιοχή και χρησιμοποιείται για να προσανατολίζονται οι κάτοικοι. Στο κέντρο της Αρεόπολης, δίπλα στον Ταξιάρχη, βρίσκεται ο φούρνος της κυρίας Μιλιάς που θα μας φτιάξει πίτες τραβηχτές με φέτα και σύγκλινο μαζί με τη δίδυμη αδερφή της, την Ελένη. Εδώ έχουμε το προζυμάκι μας που θα φτιάξουμε τις τραβηχτές πίτες. Θέλουμε λίγο αλατάκι, μία πρεζούλα, αλεύρι και νεράκι, χλιαρό. Ρίχνουμε τα αλατάκι μας και ρίχνουμε και το νεράκι χλιαρό για να διαλύσουμε τα αλάτι και το προζύμι, το οποίο το έχουμε φτιάξει από εχθές. Τα αφήνουμε 24 ώρες για να γίνει και αφού το λιώσουμε ρίχνουμε και τα αλευράκι για να κάνουμε μία ζύμη μαλακιά, την οποία θα την αφήσουμε να γίνει ένα αφράτο ζυμάρι. Ο φούρνος είναι 200 χρόνων από τον προπάβο τους. Ετοιμάσαμε το ζυμάρι μας, το οποίο θα τα αφήσουμε μισή ώρα για να ξεκουραστεί. Η κυρία Μιλιά με το φούρνο της μεγάλωσε τα 6 παιδιά της μόνη της. Αφού ξεκουράστηκε το ζυμάρι μας, τώρα το κόβουμε για να το ανοίξουμε να κάνουμε τις πιτούλες μας στις τραβηχτές, οι οποίες γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Παραδοσιακά, οι τραβηχτές πίτες φτιάχνονταν τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων και των Φώτων. Δύο αδερφές δουλεύουν σαν μία, γρήγορα και χωρίς πολλά λόγια. Αφού γεμίσουν, τηγανίζονται σε μπόλικο λάδι μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές. Εδώ ετοιμάσαμε τις πίτες, τις τραβηχτές και άλλες τις γεμίσαμε με τυράκι και άλλες με λουκάνικο. Και σύγκλινο, μερικές τις αφήσαμε σκέτες, θα τις βάλουμε μέλι και κανελίτσα. Οι τραβηχτές πίτες είναι εξίσου νόστιμες και αλμυρές και γλυκές. Νυχτώνει
και κατεβαίνουμε στο νότιο σημείο της Αρεόπολης, στους Πύλιους. Είναι βραχώδες και άγριο μέρος. Λέγεται ότι κάποτε έφτανε η θάλασσα μέχρι εδώ, στην άκρη των γκρεμών. Απέναντι η Αφρική. Μια τελευταία στάση στο μεγαλύτερο λιμάνι του Λακωνικού κόλπου, το Γήθιο. Και εδώ, κάστρα και πύργοι. Οχυρά του παρελθόντος για τους πειρατές και τους εισβολείς. Σύμφωνα με το μύθο, ο Πάρης και η ωραία Ελένη πέρασαν εδώ το τελευταίο τους βράδυ πριν το σκάσουν για την Τρία. Ξεκινάω την επιστροφή μου στην Αθήνα, αλλά πρώτα θα κάνω μια στάση στον Αργολικό κάμπο που είναι ξακουστός για τα πορτοκάλια του. Εκεί με περιμένει ένας νέος αγρότης, ο Θανάσης. Είμαι 23 χρονών, είμαι νέος αγρότης. Αποφάσισα να ασχοληθώ με την γη και με τα πορτοκάλια, γιατί μου αρέσουν και τα αγαπάω αρκετά. Το πορτοκάλι γενικά στην καλλιέργειά του δεν είναι ένα δύσκολο φρούτο. Θέλει βέβαια το χρόνο του και το σωστό τρόπο δουλειάς του. Όμως αν του φερθεί σωστά, μπορεί να σου δώσει τα μέγιστα και να σε βοηθήσει ώστε να ζήσεις μόνο με κάποια χωράφια τα οποία θα είναι πορτοκάλια, μανταρίνια ή λεμόνια. Εγώ είμαι τρίτη γενιά παραγωγός, ασχολούταν ο παππούς μου, στη συνέχεια ο πατέρας μου και πλέον είμαι εγώ. Δεν στάθηκε δύσκολο το να το επιλέξω, γιατί είναι κάτι που το έκανα από πολύ μικρός, από την ηλικία των 4-5 χρόνων ερχόμουν στα κτήματα και είναι κάτι που πλέον το έχω αποφασίσει γιατί κυρίως το αγαπώ. Λαχτάρισα φρέσκια πορτοκαλάδα. Τα πορτοκάλια της Αργολίδας θεωρούνται ιδιαίτερα γευστικά και ποιοτικά. Φεύγω και από εδώ, γεμάτος εμπειρίες, γεύσεις και μυρωδιές. Ο χυμός από τα κτήματα του Θανάση με δρόσισε. Αισθάνομαι γεμάτος ενέργεια για να συνεχίσω στην επόμενη ορεινή μου διαδρομή.